όλους. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι απόψε εδώ. Θα μου επιτρέψετε τουλάχιστον στην αρχή να πω λίγο τα χαρτιά κοντά μου, όχι τίποτα άλλο, για να μην κάνω κάποιο λάθος, κυρίως με τα ονόματα και τους διαγωνιζόμενους. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο ολόφωτο γιορτινά στολισμένο Παπαστράτιο Μέγαρο της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου. Χαίρομαι πραγματικά που σας υποδέχομαι σε αυτή την υπέροχη αίθουσα, η οποία κατά τη διάρκεια του lockdown ανακαινίστηκε και εξοπλίστηκε με καινούργια φωτιστικά και ηχητικά συστήματα. Από τότε όλες οι εκδηλώσεις έχουν γίνει πολύ πιο λαμπερές και πιο απολαυστικές. Αυτός είναι ένας επιπλέον λόγος για μια συναρπαστική βραδιά, όπως βεβαίως η απόψινη. Yes. Η Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου είναι ένα σωματείο αθλητικό και πολιτιστικό με διπλή δηλαδή αποστολή. Η μία είναι η προφανής, όπως φαίνεται από τον τίτλο της, είναι η προαγωγή του αθλητισμού των κλασικών και ομαδικών αθλημάτων και η δεύτερη είναι η καλλιέργεια του πνεύματος και των καλών τεχνών. Ο διαγωνισμός μουσικής δημιουργίας, όπως οι άνθρωποι της ΓΕΑ και συγκεκριμένα από το Δραστήριο Τμήμα Πνευματικών και Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων, ονόμασαν αυτή την διοργάνωση, είναι κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην περιοχή. Κάτι καινούριο, κάτι πρωτοποριακό, όπως συχνά συμβαίνει με τις εκδηλώσεις της ΓΕΑ και αυτό το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά όλοι εσείς που είστε σήμερα εδώ κοντά μας και ευχαριστούμε πολύ. Δίνεται λοιπόν για πρώτη φορά μια ευκαιρία στους ανθρώπους που μένουν ή κατάγονται από την Περιφερειακή Ενότητα Ετωλακαρνανίας να αναδείξουν το μουσικό ταλέντο τους σε οποιοδήποτε μουσικό είδος, ανεξάρτητα από τα μουσικά όργανα που χρησιμοποιούνται και τη χρήση ή όχι φωνής. Ο διαγωνισμός είναι συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας και φυσικά το Δήμο Αγρινίου, που πάντα συνδράμει το έργο της ΓΕΑ με όποιο τρόπο το έχει συνδεθεί. Υπάρχει όμως και οικονομική υποστήριξη από, να τα πω όλα αυτά σωστά, το Μόνα Μη και τον Αλέξη Γουργολίτσα, την τεχνική εταιρεία Καψάλης, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κούρος, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής Σαλμάς, το Belle Epoque, την Auto Vision Αγρινίου, την West Med Health and Beauty, την Βασιλείου Τυροκομικά, το κατάστημα Angie, το κατάστημα Salon de Rêve, ελπίζω να το πω σωστά με καλή προφορά, την Τιμέλο, τη Φωτό Μπερερής, το Ανθοπολείο της Πιόλης, το όλονμας.com, το Κόμπο Καφέ, που είσαι Νίκο, το Εστιατόριο Πινάκιο, την εταιρεία OnePlus Design, την φίρμα Επιγραφική, την Φώτο Διάκοσμος, την Αγελός TV και τον Παναγιώτη Αυγέρη, C-Sound Radio Αγρίνιο, για τον Νίκο και τους φωτισμούς. Έτσι λοιπόν, τον Μάρτιο 21, το φετινό Μάρτιο, απευθύνθηκε πρόσκληση προς τους δημιουργούς, έγιναν οι αιτήσεις πρόθεση συμμετοχής και αποστολή των έργων με μοναδική προϋπόθεση το έργο τους να μην έχει βραβευτεί σε άλλο διαγωνισμό. Η Καλλιτεχνική Επιτροπή μελέτησε όλα τα έργα και ανακοίνωσε τον Νοέμβριο την απόφασή της να παρουσιαστούν ζωντανά τα μουσικά έργα που θα απολαύσουμε σε λίγο. Και μιας και μιλήσαμε για την Καλλιτεχνική Επιτροπή, να σας παρουσιάσω τα μέλη της, που νομίζω ότι βρίσκονται ακριβώς μπροστά μου ακόμα και αν δεν τα βλέπω. Λοιπόν, τώρα κάτι βλέπω να μιλήσω για σας. Λοιπόν, τον Ηλία Κοτσιά, συνθέτη μουσικολόγο, που είναι ο πρόεδρος της. Τον Χρήστο Θαρμάκη, συνθέτη, που είναι ο αντιπρόεδρος. Τις κυρίες Ευγενία Γκρέντζελ, μουσικό ερμηνεύτρια. Αγκλάβο. Και Άννα Πανοπούλου, διευθύντρια χορογίας και εκπαιδευτικών. Και τους συνονόματε Θέμη Γαμβρούλη, πρόεδρο Μουσικού Συλλόγου Χοροδό και Παναγιώτη Χατζηγεωργίου, ραδιοφωνικό παραγωγό, υπεύθυνο ρυθμίματο πνευματικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων της ΓΕΑ. Από αυτά που θα ακούσετε, θα καταλάβετε ότι στην περιοχή υπάρχει και δουλεύει σιωπηρά μεγάλο πλήθος καλλιτεχνών όλων των κατηγοριών από όλες τις ηλικίες που περιμένουν καρτερικά μια ευκαιρία να δείξουν το ταλέντο και τη δουλειά τους. Περιμένω λοιπόν να τους δοθεί η δυνατότητα να δείξουν πως είναι ικανοί
για παραγωγή καλλιτεχνικού έργου, πολύ σημαντικό αυτό, δίνοντας πραγματικά στον τόπο μια αφορμή να ακουστεί η δική του φωνή, το δικό του στο έργο και στον χώρο της παραγωγής του πρωτότυπου μουσικού έργου. Νομίζω πως ο διαγωνισμός πέτυχε το στόχο του αυτού και τα αποτελέσματα θα τα απολαύσουμε απόψε σήμερα, αλλά βεβαίως και στο άμεσο μέλλον. Τι λέτε, επειδή μίλησα πολύ στην αρχή, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Τι λένε τώρα αυτό, ναι, να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, περνάμε στην παρουσίαση των μουσικών δημιουργιών.